Σεβασμιότατα, κύριε πρώην Δήμαρχε Κατερίνης, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και στην δεύτερη συνεδρία. Όσοι ήταν το πρωί μαζί μας, γευτήκαν ένα πλούτο από τους τέσσερις συζητητές και ελπίζουμε αυτός ο πλούτος να συνεχιστεί και με σίγουρος με την δεύτερη συνεδρία μας. Θυμίζω ότι η Σχολή Γονέων κλείνει 20 χρόνια και γι' αυτό είμαστε πολύ ευτυχεί που συμπληρώνουμε αυτή την 20 ετία και γι' αυτό την γιορτάζουμε με την πανηγυρική μα επιστημονική διμερίδα. Για να μην σα κουράζω, δίνω το λόγο στον πρόεδρο τη Δευτέρα Συνεδρία, τον κύριο Ιντζεσίλογλου, να συντονίσει την παρούσα συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ. η οποία έχει μια μακρά ιστορία πλέον 20 ετών έχει από καιρού ενηλικιωθεί και έχει σπείρει τους καρπούς έχει σπείρει μάλλον ε, εδώ και χρόνια αυτό που δίνει πάντοτε η παιδεία έναν σπόρο που δεν ξέρεις σε ποιο χώμα θα πέσει και τι καρπούς θα δώσει έτσι επιτελείται πιστεύω εδώ ένα έργο μεγάλο το οποίο είναι ένα έργο, μια επένδυση μακροχρόνια. Μια επένδυση που πιστεύω πως έχει ήδη αλλά και στο μέλλον θα σημαδέψει την ζωή εδώ της Κατερίνης και της Πιερίας γενικότερα και θα προσφέρει ποιότητα. Και μην ξεχνάτε, αρκεί και λίγοι, εδώ είστε και αρκετοί, ξέρω ότι παρακολουθείτε συνήθως τα μαθήματα αλλά αρκεί να είναι και λίγοι, γιατί το άλλας και λίγο να είναι φέρνει αποτελέσματα. Σήμερα έχω την τιμή, σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να προεδρεύω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πάνελ ανθρώπων οι οποίοι ποικιλοτρόπως έχουν προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και έχουν συμμετάσχει με τις γνώσεις τους και την καλή τους διάθεση στις εργασίες της σχολής των γονέων. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και τώρα έχω τη χαρά να δώσω τον λόγο στην κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής στο Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πέρα από τις ιατρικές της έτσι, ικανότητες έχει επιδείξει πλούσιο και συγγραφικό έργο, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά και ειδικά στην εκπομπή, σε, σε, σε ειδική εκπομπή του, ραδιο, του, του ραδιοσταθμού της Μητροπόλεως του Πειραιά, αλλά και τις συχνές παρουσίες της, τις οποίες έχετε διαπιστώσει κι εσείς, τις διαλέξεις της, δείχνει πόσο μεγάλη αγάπη έχει για τους ανθρώπους, για την οικογένεια και πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει μέσα από το απόθεμα της ψυχικής αυτής ιδιότητας που είναι η αγάπη και η οποία πιστεύω ότι την καθιστά ένα υπόδειγμα. Παρακαλώ, να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε της Συνεδρίας για τα καλά σας λόγια. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόιν, Διευθυντά της Σχολής Γονέων, κύριε Νίν, Διευθυντά της Σχολής Γονέων, ε, Κύριοι και κυρίες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ξεκινήσω από ένα θερμό ευχαριστώ για την πολύ τιμητική για μένα πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την πανηγυρική ε, ορτή των γενεθλίων της σχολής, να ευχαριστήσω και εκ μέρους του συζύγου μου για την πολύ θερμή φιλοξενία και να ευχηθώ και στους ε, διοικούντες της σχολής αλλά και στην ίδια τη σχολή, πώς λέει το τραγούδι, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά και παντού να προσφέρεις τις γνώσεις στο φως, γιατί πραγματικά αυτή η σχολή προσφέρει τις γνώσεις στο φως. Ε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις δύο προηγούμενες τοποθετήσεις, τα αίτια για την κρίση της οικογένειας δεν θα μπορούσαν να περιγραφούν και να αναλυθούν καλύτερα παρά από τον κύριο Καργάκο. Εγώ δεν παραβλέπω καθόλου ότι η διάλυση της οικογένειας δεν επέρχεται μόνο με ένα διαζύγιο, αλλά δυστυχώς διαλελιμένες είναι οι οικογένειες όπου μέσα στο ίδιο σπίτι οι άνθρωποι, τα μέλη δηλαδή της οικογένειας, απλώς διασταυρώνονται, χωρίς στην ουσία να συναντιούνται και να επικοινωνούν, αλλά θα επικεντρωθώ στο τραύμα που ακολουθεί τη διάλυση της οικογένειας από ένα διαζύγιο. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι παιδαγωγός, δεν είμαι παιδοψυχολόγος, δεν είμαι παιδοψυχίατρος, δεν είμαι καν κοινωνική λειτουργός σύμβουλος σε θέματα οικογένειας και παιδιών, αλλά η Θεία Πρόνοια με αξίωσε να υπηρετήσω μια ειδικότητα η οποία τόσο στην ιδιωτική άσκηση όσο και στην α, επί 40 χρόνια διδασκαλία μου στο πανεπιστήμιο μου έδωσε την ευκαιρία και τη χαρά να είμαι κοντά σε παιδιά, σε εφήβους, σε νεαρούς ενήλικες σε από τους οποίους πρέπει να πω ότι εισέπραξα πάρα πολλά μηνύματα. Αυτά θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω. Και αρχίζω αμέσως με μια μικρή πραγματική ιστορία. Ο Κωστάκη περιεργάζεται κάπως σκεπτικό στην ολοκένουργια σάκα του. Του την είχε φέρει το πρωί ο πατέρα του όταν πέρασε βιαστικός από το σπίτι και όρθιο στο κατόφλι της πόρτας τον φίλησε και του ευχήθηκε. Άντε, καλή αρχή στο μεγάλο σχολείο. Ο Κωστάκη που με λαχτάρα περιμένει να ονομαστεί από μεθαύριο μαθητή τη πρώτη δημοτικού. Ανοιγοκλίνει τις διάφορες θήκες της Άκας, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με πολλά σύνεργα για γράψιμο και ζωγραφική. Αλλά να, κάπου εκεί ανακαλύπτει και ένα αστραφτερό κινητό τηλέφωνο. Ο Κωστάκης χαμογελάει με χαρά, αφού αυτό ακριβώς το μοντέλο είχε ζητήσει επίμονα από τον πατέρα του και εκείνο κράτησε την υπόσχεσή του. Χωρίς να καθυστερήσει ούτε λεπτό, ξέρει πώς να το βάλει σε λειτουργία γιατί είχε ήδη εκπαιδευτεί στο ίδιο μοντέλο από κάποιο άλλο τηλέφωνο της μητέρας του προφανώς και με φανερή ικανοποίηση διαπιστώνει ότι μπορεί και να το χρησιμοποιήσει αμέσως. Σχηματίζει τον αριθμό του πατέρα του και μόλις ακούει τη φωνή του αρχίζει να του μιλάει σχεδόν λαχανιαστά και ακολουθεί ο πιο κάτω διάλογος. «Σε ευχαριστώ πολύ μπαμπάκα μου για τη σάκα, αλλά προπαντός για το κινητό», Είδε που σου είχα πει ότι ξέρω να το χρησιμοποιώ και να παίρνω τον αριθμό σου. Χαίρομαι πολύ αγόρι μου που σου άρεσε και που δεν δυσκολεύεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Έτσι θα είμαι κι εγώ ήσυχο ότι θα με παίρνει μόλις με χρειαστείς για κάτι. Πότε θα έρθει, μπαμπά. Η σειρά μου να σε έχω εγώ είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Το ξέρεις και δεν θέλω να με ρωτάς συνέχεια. Εντάξει. Θέλω όμως να σε παρακαλέσω για μια μεγάλη μεγάλη χάρη. Πες μου παιδί μου, αλλά λίγο γρήγορα γιατί έχω δουλειά. Να, θέλω να σε παρακαλέσω πολύ πολύ τη Δευτέρα που είναι ο αγιασμός να με πάτε μαζί με τη μαμά στο σχολείο, στο ίδιο αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ. Όχι Κωστάκη, αυτό δεν γίνεται. Με τη μαμά σου έχουμε χωρίσει πρέπει να το πάρεις απόφαση και να μην στενοχωριέσαι γιατί είσαι πια μεγάλο παιδί. Το ξέρω. Αλλά να, ήθελα αυτή τη μέρα να με πάτε μαζί και να σας δούνε και τους δυο μαζί μου οι φίλοι μου από τον υπηαγωγείο που τώρα θα είναι συμμαθητές μου. Δεν πειράζει Κωστάκη, δεν γίνεται, μην επιμένεις. Έλα μη μου στενοχωριέσαι, θα σου πάρω καινούριο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σ' αφήνω τώρα και σε φιλό, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Το τηλέφωνο έκλεισε και ο Κωστάκης έμεινε να αναρωτιέται τι να σημαίνει άραγε για τους μεγάλους η λέξη στενοχωριέσαι. Να είναι άραγε αυτός ο πόνος που αισθάνεται αυτός τώρα εκεί κάπου κοντά στην καρδούλα του που χτυπάει δυνατά. Του φέρνει δάκρυ αυτός ο πόνος και του φαίνεται σαν έρχεται από κάποιο χτύπημα όμως δεν θυμάται να έπεσε ή να πάλεψε με κάποιο φίλο του αυτές τις τελευταίες μέρες και πώς να ζητήσει από τη μαμά ή τη γιαγιά του να το φιλήσουν να γιάνει αφού δεν φαίνεται πουθενά καμιά πληγή. Δυστυχώς, όπως αποκάλυψε πριν από μερικά χρόνια μια από τις πιο μακρόχρονες και σοβαρές σχετικές μελέτες αυτή της ψυχολόγου Judith Wallerstein από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την αθέατη και βαθιά πληγή θα την κουβαλάει ο Κωστάκης και κάθε Κωστάκης όπως και κάθε Μαρία που είχαν την ατυχία να ζήσουν την εμπειρία του διαζυγίου των γονιών τους. Θα την κουβαλάει σε όλη τη ζωή. Έστω κι αν σε κάποιες μόνο περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό που παλιότερα θεωρούσαμε σαν φυσική και συνηθισμένη εξέλιξη, δηλαδή με τα χρόνια η πληγή κάπως να μαλακώνει, να σταματήσει να αιμορραγεί και ο πόνος να μην είναι πια τόσο δυνατός. Από τις συνεντεύξεις που έδιναν επί σειρά ετών τα παιδιά διαζευγμένων γονιών σε αυτήν την ψυχολόγο, προέκυψε ότι οι επιπτώσεις της πληγής που προκαλεί το διαζύγιο στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών αυτών παραμένουν όπως παραμένει η ουλή από μια μεγάλη εγχείρηση ή από ένα βαθύ τραύμα και συχνά οι επιπτώσεις αυτές αποκαλύπτονται μετά από πολλά χρόνια όταν έχει φτάσει πια η ενηλικίωση των παιδιών. Εκτός δηλαδή του ότι στις αφηγήσεις των παιδιών αυτών υπήρχε πάντα η πικραμένη νοσταλγία για μια αρμονική οικογενειακή ζωή που είχαν στερηθεί, διακρίνονταν και τα αρνητικά του συναισθήματα για το χωρισμό των γονιών τους, όπως και διάφορες εκδηλώσεις της κακής επίδρασης που είχε στη συμπεριφορά τους στο διαζύγιο. Από τις εκδηλώσεις αυτές, οι πιο συνηθισμένες που αναφέρονται στα ευρήματα της έρευνας ήταν μια προδιάθεση για κατάθλιψη και αυτοκαταστροφή που κάποτε οδηγούσε σε απόπειρες αυτοκτονίας ή σε παραβατικές συμπεριφορές. Συχνή επίσης ήταν η επιφυλακτικότητά τους στο να δημιουργήσουν και να πιστέψουν στη δυνατότητα μιας καλής σχέσης με το άλλο φύλλο, όπως και η έλλειψη προσαρμοστικότητας μέσα στο δικό τους γάμο, με προβλήματα στη συμβίωση και αυξημένα ποσοστά διαζυγίων αντίστοιχα. Επίσης, η μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιών αυτών αποκάλυψε ότι πολλά από αυτά εξελίσσονταν σε ανήσυχους, αγχωτικούς, αποτυχημένους, καταθλιπτικούς ή και επιθετικούς ενήλικες. Ευτυχώς όμως, το τονίζω με πολλή έμφαση, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που έχουν εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά. Έτυχε ο σύζυγός μου και εγώ να έχουμε γνωρίσει προσωπικά κάποιους ανθρώπους που το διαζύγιο των γονιών τους σφυριλάτησε μέσα τους από πολύ νωρίς την αμετάκλητη απόφαση να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όπως δε οι ίδιοι χαρακτηριστικά αναφέρουν, ήθελαν να προσφέρουν στα παιδιά τους την οικογενειακή ζωή που εκείνοι είχαν στερηθεί, αλλά και να τα προστατέψουν από τις πικρίες ...και τους πόνους που αυτοί δοκίμασαν. Δηλαδή, να εφαρμόσουν στην ουσία την ιερή και τόσο πολυσήμαντη εντολή... ...ου ως σήμισης Και πραγματικά τα κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο... ...αφού πέτυχαν να χτίσουν και να απολαύσουν έναν υπέροχο δεσμό με τον άνθρωπο που επέλεξαν για σύντροφο μια ζωής και γονιό, των παιδιών τους. Το αποτέλεσμα ήταν να αναθρέψουν χαρούμενα και επιτυχημένα στη ζωή τους παιδιά μέσα σε μια αληθινά ευτυχισμένη οικογένεια. Δεν είναι όμως ο κανόνας. Και πάντως η βαρύτητα των επιπτώσεων που μπορεί να έχει το διαζύγιο των γονιών στη ψυχολογική κατάσταση και την μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών Εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς για κάθε περίπτωση παράγοντες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ηλικία και ο αριθμός των παιδιών. Συνήθως τα μοναχοπέδια επηρεάζονται πολύ περισσότερο γιατί δεν έχουν συντροφιά, δεν έχουν με ποιον να μοιραστούν τον πόνο τους. Ο βαθμός ευαισθησίας ή οριμότητας του κάθε παιδιού, η ψυχική υγεία και η ισορροπημένη ή συμπεριφορά των γονιών, πριν και μετά από το διαζύγιο, όπως και η αντίστοιχη συμπεριφορά του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο. Αν προσπαθούσαμε να συνοψίσουμε σε μερικές πρακτικές προτάσεις όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να γίνει τουλάχιστον λιγότερο οδυνηρό για τα παιδιά το τραύμα από το διαζύγιο των γονιών τους και να είναι κατά συνέπεια λιγότερο παραμορφωτικές οι αντίστοιχες ουλές, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να μην βιώνει το παιδί σκηνέ συγκρούσεων και εχθρότητας μεταξύ των γονιών τόσο πριν όσο και μετά το διαζύγιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χωρίσει κανείς και όποιος γονιός αγαπάει πραγματικά το παιδί του πρέπει να επιλέγει έναν πολιτισμένο τρόπο χωρισμού είναι ανάγκη μετά από το διαζύγιο να υπάρχει συνεννόηση για κοινή στάση των γονιών σχετικά με τα θέματα που αφορούν το παιδί τους. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν καλές συναισθηματικές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο γονείς. Γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε όσα ο κάθε γονιός λέει για τον άλλον, τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο και μπροστά σε τρίτους, μπροστά στο παιδί, το παιδί έχει ανάγκη και θέλει να εξακολουθήσει να αγαπάει και να εκτιμάει αυτούς τους δύο ανθρώπους που δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι γονείς του. Επομένως και πονάει και απογοητεύεται και χάνει το μέτρο της εκτιμήσεως από τον έναν για τον άλλον όταν ακούει να αλληλοκατηγορούνται ή να μιλάνε ο ένας για τον άλλον με απαξιωτικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι απαραίτητε οι συνεπείς και συχνές επισκέψεις του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού και η δημιουργία μιας ευχάριστης και άνετης ατμόσφαιρας μεταξύ τους. Έτσι το παιδί δεν θα πάψει να έχει επικοινωνία με αυτόν τον γονιό και θα έχει την ευκαιρία και την ενθάρρυνση να του ανοίγει την καρδιά του εάν πρέπει να του πει κάποια πράγματα που το ενοχλούν. Είναι ολέθριο να αισθάνεται το παιδί ότι έχει γίνει το μπαλάκι που πετάει ο ένας γονιός στον άλλο. Εξίσου ολέθριο είναι το να χρησιμοποιείτε το παιδί ως μέσον εκβιασμού ή ως πληροφοριοδότης του ενός γονιού από τον άλλον. Τι είδες, ποιος ήταν, τι είπαν, Πολύ αρνητικά αποτελέσματα επίσης έχει το να αρχίσει ένας ανελαίητος, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ανελαίητος ανταγωνισμός μεταξύ των διαζεγμένων γονιών, συνήθως με ανεξέλεκτες παροχές ή ανοχές και επιτρεπτικότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί έτσι ή αν θέλετε να αγοραστεί η αγάπη του παιδιού. Ή Πολύ συχνά για να απαλλαγούν οι γονείς από τυχόν αισθήματα ενοχής απέναντι στο παιδί τους που έχουν τόσο πολύ πικράν. Η αγάπη όμως δεν μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα δωροδοκίας και το παιδί πολύ γρήγορα θα καταλάβει ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται μια τέτοια κατάσταση και μην αμφιβάλλεται θα το επιχειρήσει χωρίς κανέναν δισταγμό. Εξαιρετικά μεγάλη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε αυτά που βλέπει και ακούει και ζει το παιδί ή ακόμα ακόμα αυτή την υπέροχη λέξη που έχει η γλώσσα μας ψυχανεμίζεται το παιδί, διαισθάνεται με την ψυχή του, αναπνέει τον αέρα που κυκλοφορεί γύρω του όταν συμβεί να εμπλακούν καινούργοι σύντροφοι στη ζωή των γονιών που ενδεχομένως έχουν και άλλα παιδιά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα ζήσει το παιδί όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος, πιστεύω πως όπως έλεγε ένας σοφός γέροντας, από τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός, ζει, πρέπει να ζει, με μια συνεχή μυστική προσευχή στα μύχια της ψυχής του για το καλό των παιδιών του. Αν έτσι είναι, τότε πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν από τη στιγμή που η Θεία Πρόνοια τους χάρισε αυτό το ανεκτήμητο δώρο και τους εμπιστεύθηκε για να αναστήσουν, όπως λέει ο λαός, αυτά τα παιδιά, πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι η ευθύνη τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά είναι ισόβια και κανένα διαζύγιο, όσο δικαιολογημένο κι αν είναι, δεν είναι δυνατόν να διακόψει ή να καταργήσει οριστικά αυτή την ευθύνη. Μέσα σε αυτή την ευθύνη οι γονείς υποχρεούνται να ενσωματώσουν και την ειλικρινή προσπάθειά τους ώστε να διευκολύνουν το αθώο και ανυπεράσπιστο από τις όποιες δικές τους αποφάσεις παιδί τους ώστε να προσαρμοστεί με όσο γίνεται μικρότερο τραύμα στην τραγική γι' αυτό κατάσταση που αυτοί και μόνον αυτοί δημιούργησαν και προκάλεσαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά ακόμα θα μπορούσαν να λεχθούν πάνω σε αυτό το πάρα πολύ καυτό και κέριο για την εποχή μας θέμα. Πιστεύω όμως πως τελικώς ίσως όλα να περιλαμβάνονται σε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φράση που τη βρίσκουμε συνήθως σε αντίστοιχα κείμενα που έχουν αυτό το θέμα και λέει αν τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τον κόσμο σίγουρα το διαζύγιο θα είχε διανόμου χαρακτηριστεί ως βαρύ ποινικό αδίκημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Σπυροπούλου για την αυστηρή τήρηση του, της, του χρόνου και οι οποίοι διευκόλυναν, μια στιγμή, οι οποίοι διευκόλυναν και οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές τον Πρόεδρο στη διεξαγωγή της συζήτησης, της παρουσίασης. Εκείνο βέβαια το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Μα ε, μας μετέφερε τις εμπειρίες της κυρία Σπυροπούλου. Και μας μετέφερε τις εμπειρίες της μέσα από ένα λόγο όμορφο. Ένα λόγο που κατανοητό και έναν λόγο ο οποίος μίλησε μέσα στην καρδιά μας. Μας έδειξε πόσο τραυματικά μπορεί να βιωθεί ένα, από το παιδί ένα διαζύγιο των γονιών όταν δεν γίνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες φροντίζουν για την υγεία, την ψυχική του παιδιού. Και πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Και βέβαια, διαρωτάτε κανείς, εάν και η συγκρουσιακή κατάσταση, όταν διαρκεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στην οικογένεια, δεν είναι εξίσου πολλές φορές τραυματική για το παιδί. Και άλλωστε πιστεύω και ότι ένας από τους λόγους που εκπλύν των άλλων ιστορικών λόγων ένας από τους λόγους που και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υιοθετήσει, αναγνωρίζει το δικαίωμα στο διαζύγιο, είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στην οικογένεια που πλέον ο βίος δεν είναι βιωτός και περισσότερα τραύματα παρουσιάζονται όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση πλέον να συνεννοηθούν και να προστατεύσει ο ένας τον άλλον να προστατεύσουν και την ψυχική υγεία του παιδιού τους. Και τότε ίσως το διαζύγιο γίνεται και σωτήριο. Όμως, πολύ σωστά η κυρία Σπυροπούλου μας έδειξε ότι και στη χειρότερη περίπτωση, που ένα διαζύγιο βγαίνει κατά από όρους συγκρουσιακούς. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς έτσι ώστε να διαφυλαχτεί η ψυχική υγεία του παιδιού τους. Και να σας πω κάτι σχετικό με το ψυχανεμίζεται ότι ακόμα και όταν οι καταστάσεις είναι συγκρουσιακές, ακόμα και όταν το διαζύγιο βγαίνει κατά από δύσκολες συνθήκες, όταν το παιδί βλέπει ότι παρόλα αυτά οι γονείς προσπάθησαν να διασώσουν τη σχέση τους και να διαφυλάξουν το ίδιο το παιδί, τότε το παιδί οριμάζει και σκέφτεται, καταλαβαίνει, ψυχανεμίζεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν παραπετάξει. Ότι φρόντισαν, νοιάστηκαν, έστω και αν στο τέλος δεν πέτυχαν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν και οι δυο μαζί με το παιδί. Η πρόθεση δηλαδή είναι σημαντικό πράγμα και η προσπάθεια η οποία γίνεται προκειμένου να σωθεί μια οικογένεια και το παιδί καταλαβαίνει όλα αυτά. Και ακόμα κι αν δεν τα συνειδητοποιεί, τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει έτσι υποδόρια, υποσυνείδητα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, βγαίνουν αργότερα αυτά μέσα στην ίδια την προσωπικότητά του. Ευχαριστώ και εσάς ακόμα μια φορά. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε μια συζήτηση, η οποία δυστυχώς θα είναι λιγάκι σύντομη, γιατί έχει το πρόγραμμα μια άλλη τελετή. Φίλο και συνάδελφο, τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Οι θέσει του ήταν κάθετε. Πάντοτε έτσι είναι ο κύριο Καργάκο και έτσι πρέπει να είναι, διότι πρέπει ο λόγος της αληθεία να λέγεται. Σα ευχαριστώ. Ο Κοιτάξτε, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από αύριο πείθουμε την πολιτεία και τους εαυτούς μας και στην τηλεόραση έχουμε ένα γελικό κόσμο ηθικά πλασμένο που μας δείχνει πώς γεννά ακροκόντυλους. Και δεν έχει καθόλου βία. Καθόλου βία η τηλεόραση. Τι σημαίνει αυτό. Θα εξαλειφθεί η βία. Δεν θα βγει στον δρόμο το παιδί. Δεν θα τη δει. Θα τη δει μες στο σπίτι καθήν. Θα τη δει στο σχολείο, θα τη δει στον δρόμο, θα τη δει στην πλατεία. Θα τη δει παντού. Άρα, κανείς δεν είπε ότι είμαι υπέρ εγώ μιας κακιάς βίαιης τηλεόραση. Αλλά από εκεί, τη από εκεί μέχρι να δημενοποιούμε και να, να, μην λειτουργεί η οικογένεια, να μην λειτουργεί το σχολείο. Ποιε οικογένειε συζητήσαν τι έγινε το Δεκέμβρη στην Ελλάδα. Ποια σχολεία συζητήσαν τι έγινε το Δεκέμβρη στην Ελλάδα. Ποιοι πολιτικοί χώροι συζητήσαν. Ποιοι συνδικαλιστικοί χώροι. Τίποτα. Κανένα δεν τίποτα. Άρα λοιπόν, είναι ότι το είδαν στην τηλεόραση τα παιδιά ή είδαν ένα έργο που κάποιοι νέοι εξεγερμένοι τα σπάγανε. Α πούμε ήταν έργο και δεν ήταν πραγματικότητα. Θέλει λοιπόν μία, να, το πούμε, να μην δαιμονοποιούμε, ούτε να μυθοποιούμε τη τηλεόραση λέει την αλήθεια, αλλά όμως το να όλο όλοι των ευθυνών μας ως λειτουργία κοινωνικοποιητικών φορέων από την εκκλησία και την οικογένεια μέχρι το σχολείο και το δήμο. Όσοι είναι κοινωνικοποιητικοί φορεί σε αυτόν τον κόσμο δεν βοηθάει σε τίποτα. Θα σα πω και κάτι άλλο επί τη ευκαιρία. Η, τα παιδιά που παραβιάζουν τον νόμο και πάνε στα δικαστήρια τα μονομελή και τα τριμελή ανηλίκων, στα στοιχεία που μας δίνουν είναι 88% από οικογένειες, οι οποίες δεν είναι διαζευγμένες, από κανονικές οικογένειες. 88%. Τώρα θα μου πείτε τι είναι κανονική οικογένεια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά δεν είναι αποδιαλυμένε. Διότι παλιά είχαμε το μύθο ότι τα παιδιά, τα παραβατικά, ξέρω εγώ, που εγκληματούν, είναι όλα από διαλυμένε οικογένειε. Ιδίω για του χρήστε. Ακριβώ το αντίθετο σημαίνει τη στιγμή. Άρα λοιπόν, το στοιχείο του, αν η οικογένεια είναι ευτυχισμένη, ισορροπημένη κλπ. είναι ένα ποιοτικό στοιχείο. Όταν κάνει μια στατιστική και βλέπει κάποια χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να δει τα ποιοτικά στοιχεία, όπω και στο έγκλημα δεν μπορεί να δει το ποιοτικό στοιχείο. Το τρίτο που θέλω να, να πω είναι το εξή. Ένα παιδί λοιπόν, ένα νέο μαθαίνει ότι είναι άρρωστο ο πατέρας του πολύ βαριά, τον απολύει λόγω της οικονομικής κρίσης ο εργοδότης του, τον εγκαταλείπει η κοπελιά του, είναι και λίγο χρήστης και το βράδυ βλέπει ένα βιντεογκέιμ βίας και αίματος. Και τελείω ένα έγκλημα. Για πείτε ποιο είναι ο, κινητοποιη... ο παράγοντας που κινητοποίησε την εγκληματική συμπεριφορά. Η θλίψη για τον πατέρα που πεθαίνει η ανεργία, η συναισθηματική εγκατάλειψη από τη γυναίκα, από την κοπελιά, η χρήση ναρκωτικών ή το έργο που είδε. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο να περάσουμε από το γενικό στο ειδικό και από το ειδικό στο ατομικό, γενικεύοντα. Ακούσαμε ότι 8 παιδιά ή 10 αυτοκτόνησαν όταν είδαν την απευθεία εκτέλεση του Σαντάμ Χουσίν. Και μιμούμενοι, για λόγου παθολογία, πήγαν να το κάνουν ή το κάνανε ω παιχνίδι, οτιδήποτε άλλο και. Το είδανε δισεκατομμύρια άνθρωποι και εκατομμύρια παιδιά. Οχτώ αυτοκτόνησαν. Τι βγάζουμε ως συμπέρασμα, οτι, ότι η απευθεία εκτέλεση που είναι πολύ αρνητικό πράγμα, διαφωνώ πλήρως αισθητικά, ηθικά, μην τα συζητάμε, αυτά είναι αυτονόητα. Αλλά τι σχέση είχε άμεση ανάμεσα στην εικόνα και στην αυτοκτονία. Άρα λοιπόν είμαι εναντίον της βίας στην τηλεόραση, γενικά εναντίον της βίας και στη ζωή, Είμαι εναντίον τη κακιά τηλεόραση, αλλά από εκεί μέχρι να θέλουμε να πούμε ότι η τηλεόραση γέννησε τα πάντα και μέχρι τότε ήμασταν όλοι ηθικά και αγγελικά πλασμένοι, έχει μία απόσταση. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλωστε, κύριε Πανούση, είχατε σημειώσει και στην εισήγησή σα τη σημασία που έχει η ερμηνεία και ο σχολιασμό αυτό που βλέπουμε στη συνέχεια. Και αυτό έχει αξία. Και όταν βλέπει βέβαια κανεί ε, κάτι το οποίο νικάει το κακό πάντοτε, πράγμα, βγάζει ένα ηθικό δίδαγμα πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην έχει εγκληματογόνο, να μην είναι εγκληματογόνο αιτία, μπορεί όμως να είναι μια αιτία δημιουργίας δραστηριοτήτων και μια στάση απέναντι στους άλλους επιθετικής και ενός τρόπου ζωής, ο οποίος μέσα από τη βία, μέσα από τον εκβιασμό, Προσπαθεί να επιτύχει την ικανοποίηση των επιθυμιών, γιατί αυτό το δίδαγμα βγαίνει όταν καθημερινά παίρνει μηνύματα, είτε από πουδήποτε και αν τα παίρνει, ότι με τον βίαιο τρόπο μπορεί κανεί να επιτύχει περισσότερα, με το μη σεβασμό δηλαδή του άλλου. Δηλαδή, όταν νικάει μέσα στο video game το κακό, όταν νικάει το κακό στην τηλεόραση, βγαίνει ένα ηθικό δίδαγμα έτσι κι αλλιώ στη συνείδηση των ανθρώπων. Τέλο πάντων. Η κυρία Σπυροπούλου παρακαλώ να πάρει το λόγο. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πρόεδρο για τα καλά του λόγια και να πω ότι οποιαδήποτε πρόταση θα συμβάλλει στο να συνειδητοποιήσουν οι γονείς που χωρίζουν το πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά τους στα παιδιά τους για να γίνει το τραύμα ελαφρότερο ή με λιγότερες επιπτώσεις, οποιαδήποτε πρόταση είναι ευπρόσδεκτη και πρέπει να προωθείτε. Εκείνο που εγώ αναρωτιέμαι είναι, πρώτα απ' όλα, οι γονείς συνειδητοποιούν τις αιτίες που τους κάνουν να χωρίζουν, γιατί πολλές φορές χωρίζουν για το τίποτα, θα έλεγα. Και μάλιστα χωρίζουν μετά από μια μακροχρόνια σχέση, η οποία ήταν ενδεχομένως εκτός γάμου, στη συνέχεια παντρεύονται, κάνουν και ένα παιδί και χωρίζουν. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κατά τη δική μου άποψη ότι μεγαλώνουν έτσι πλέον οι νέες γενιές που ο δεσμός να θεωρείται δεσμά, να μεταφράζεται σε δεσμά, ενώ δεν είναι έτσι ο δεσμός δεν είναι δεσμά. Ο δεσμός είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πρέπει αυτό ακριβώς να περάσουμε στα παιδιά μας, ότι ο άνθρωπος που δεν έχει δεσμό είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο, που ο πρώτος άνεμος τη ρίχνει κάτω. Δεν είναι δεσμά ο δεσμός της οικογένειας, είναι ευλογία. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, αυτή η συγχωρήστε μου, είναι η δική μου άποψη, η κακώς εννοούμενη προπαγάνδα υπέρ του, της ισότητας των φίλων, η οποία μπορεί να και πρέπει να είναι ισονομία, δηλαδή ισότητα απέναντι στους νόμους, αλλά προς Θεού όχι εξομοίωση, δεν είναι δυνατόν να εξομοιωθεί η γυναίκα με τον άντρα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αυτή λοιπόν η παρεξήγηση πιστεύω ότι έχει φέρει πολλά δεινά στην ελληνική οικογένεια. Και ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζω ότι πάλι τη γνώμη μου λέω και να με συγχωρήσετε, ίσως είναι λίγο ρετρό η γνώμη μου, αλλά νομίζω ότι η γυναίκα ξέχασε ότι έχει τη μοναδική ικανότητα, τη μοναδική ικανότητα επαναλαμβάνω, να δημιουργεί δεσμό χωρίς δεσμά και χωρίς δεσμότες. Αυτή είναι η μεγάλη της ικανότητα. Εάν αυτό το συνειδητοποιήσει, πιστεύω ότι πολλές από αυτές τις επιπόλες, τις, τις ανούσιες, επιτρέψτε μου να πω, αιτίες διαζυγίων, θα είχαν αποφευχθεί. Και τελικώς να καταλήξω στο ότι βεβαίως η βοήθεια ενός πνευματικού είναι πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως θα πρέπει όταν υπάρχει μια κρίση ανάμεσα στο ανδρογενό και αν το ανδρόγινο θέλει πραγματικά να μην τραυματίσει τα παιδιά του για να μην καταπιέζεται το ίδιο. Δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος που ζούμε ας πούμε. Δεν θέλω να κάνω και καμία προσπάθεια να τον διορθώσω αυτό τον τρόπο. Ε, και επομένω για να μην καταπιέζουμε εγώ ή να μην περνάω εγώ δυσάρεστα, μεταθέτω, μεταθέτω την καταπίεση και τη στενοχώρια στα παιδιά μου και εγώ θέλω να ζω όπως θέλω εγώ. Εάν όμως συνειδητοποιήσει το τι σημαίνει αυτό το, να πω έτσι, το βάρος για τα παιδιά και θελήσει μια βοήθεια, βεβαίως θα πρέπει να καταφεύγει σε κάποιον πνευματικό, σε κάποιον που να Ανοίγει λίγο τους ορίζοντες και να βγάζει τον άνθρωπο από αυτό το εγωκεντρικό του ε, δέσιμο, το, το κελί που τον απομονώνει γιατί κόβει τις γέφυρες από τους άλλους όταν σκέπτεται μόνο τον εαυτό μου. Εγώ πώς περνάω εγώ καλά, τι μ' αρέσει εμένα, τι απαιτώ από τον άλλον. Ξέρετε αυτή η παιδεία του θέλω και συγγνώμη αν μακρυγορώ, αυτή η παιδεία του θέλω που καλλιεργούμε που ακούμε συνεχώς θέλω κι άλλα, θέλω περισσότερα, θέλω καινούριο κινητό, θέλω αυτοκίνητο, θέλω, έχει καταργήσει την έννοια του πρέπει. Εντάξει, θέλω. Μα κι ο άλλος όμως θέλει. Και αυτή την έννοια της αμοιβαιότητα πρέπει από νωρίς να την καλλιεργήσουμε μέσα στην οικογένεια. Το ακούσαμε και το πρωί και πάρα πολύ ωραία ότι δεν μπορεί εγώ μόνο να θέλω χωρίς να προσφέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση στη ζωή ο ένας μόνο να δίνει και ο άλλος μόνο να παίρνει. Αυτό πρέπει και οι παππούδες και οι γιαγιάδες συμμετέχουν σε αυτό το, το κλίμα. Πρέπει από νωρίς τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχουν δικαιώματα αλλά υπάρχουν οπωσδήποτε και υποχρεώσεις. Και ένα σοφός μου δάσκαλος και με αυτό θα κλείσω έλεγε ότι μέσα στην αληθινή αγάπη ειδικά όταν απευθύνεται στα παιδιά μας και πρέπει να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μέσα στην αληθινή αγάπη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ο έλεγχος των εκδηλώσεων της αγάπης. Μπορεί να θέλουμε να βγάλουμε την καρδιά μας εμείς οι γιαγιάδες, ας πούμε στα εγγόνια μας, να το κάνουμε χαλίνα να το πατήσουν. Πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό μου δίνει εμένα χαρά, αλλά στο εγγόνι μου κάνει καλό. Ή μήπως το μεγαλώνω με την εντύπωση ότι όλοι πρέπει να κάνουν τις καρδιές τους χαλή να τις πατήσει ή πρέπει όλοι να στέκονται απίκο για να του προσφέρουν στο χέρι ό,τι αυτό απαιτεί. Είναι πολλά που πρέπει να σκεφτόμαστε και βεβαίως όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος της συνεδρίασης απόψε υπάρχουν καταστάσεις που είναι αδιέξοδες μέσα στην οικογένεια και τότε ακόμα και η Εκκλησία μας λέει προτιμότερο είναι ένα διαζύγιο αλλά πολιτισμένο και προπαντός με έγνοια για το τι αυτό το διαζύγιο θα επιφέρει στις ψυχούλες των παιδιών. Αυτά έχω να πω, δεν ξέρω παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σπυροπούλου και παρακαλώ την κυρία Τσολάκη να μας, αν θέλει, να απαντήσει σε κάτι από τα όσα ελέγχθησαν. Έχετε τίποτα... Νομίζω ας προχωρήσουμε. Ναι, ας προχωρήσουμε, ο, μ, μή, μήπως ο κύριος... Είτε, θέλω να δώσω απάντηση ναι, στο ερώτημα... Μιλήστε λίγο στο μικρόφωνο. Ναι. Απάντηση στο ερώτημά σας. Το ερώτημά σας έχει και το στοιχείο της απάντησης. Η οποία λέει ναι, όχι ίδρυμα, οικογένεια το Ίδρυμα εξυπηρετούσε κάποτε κάποιες ανάγκες. Κάποιες ανάγκες σε κάποια εποχή. Σήμερα τα πράγματα έχουν οριμάσει, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν με υποκατάστατα οικογενειών. Πρώτα ήταν μέσα σε ένα θάλαμο 20 με 30 παιδιά και κοιμόταν. Τώρα είναι σε οικογένειες των 4-5 ατόμων με κουζίνα κανονικά. Αλλά τελευταία έχει γίνει και το μοντέλο του διαμερίσματος μέσα στην πόλη. Με μία μητέρα, θετή, ε, ανάδοχη, η οποία έχει 4-5 άτομα, τα οποία ενδεχομένω βγαίνουν και σε κάποιε δουλειέ, οπότε έχουν την πλήρη, σχολική, την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση. Και έτσι έχουμε μία κοινωνία για όλου, χωρί υποτιμητικέ διακρίσει και εξαιρέσει, γιατί ο διαχωρισμό, σα είπα, προκαθορίζει το μέλλον των ατόμων και των ομάδων. Και σωστά λειτουργήσατε εδώ, στην Κατερίνη, να γίνονται αυτά τα μοντέλα αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστόλη. Λοιπόν. Μήπω λοιπόν, κάποιο άλλο θα ήθελε. Ναι. Μία υποσημείωση στην εισήγηση τη κυρία Σπυροπούλου και ένα χαιρετισμό. Ο χαιρετισμό είναι από την κυρία Ρεβελέρη, η οποία ήρθε πριν δύο ώρε στην Κατερίνη είχε συνάντηση το μεσημέρι με τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και επειδή είναι πάρα πολύ κουρασμένη, ξεκουράζει στο ξενοδοχείο. Αύριο το πρωί θα είναι μαζί μα στην τρίτη συνεδρία. Η υποσημείωση σε αυτά που είπατε, κυρία Σπυροπούλου, στην εισήγησή σας, ε, κράτησα το ότι πρέπει οι γονείς, επειδή το θέμα μας είναι γάμος και οικογένεια, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διατηρήσουν το γάμο. Έχουν υποχρέωση να μην φύγουν από το γάμο. Και μου θυμήσατε μία, μία περικοπή που διάβασα πριν αρκετά χρόνια, νομίζω ο Απόστολος Παύλος το έλεγε, ότι λέει «Πού ξέρεις, ο Χριστιανής σύζυγε, μετά από 20-30 χρόνια, ε, αναφερόμενο στον άντρα, που η γυναίκα του ήταν οτιδήποτε, μπορεί να γίνει ετία να σώσει τη γυναίκα σου και συνεχίζει. Και πού ξέρεις, ο χριστιανή σύζυγες, στη γυναίκα, μετά από 20-30-35 χρόνια, μπορεί να έχει μέθησο, κάρτο παίκτη, οτιδήποτε, και με τη στάση σου, τη σωστή, να γίνει ετία να σώσει το σύντροφό σου. Και την ώρα που πεθαίνει, να λέει συγγνώμη γυναίκα ή συγγνώμη άντρα ε, για αυτά που σου έκανε και που εσύ. Προσπάθησε και κράτησε στο γάμο μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να απαντήσω. Ακούσατε ότι είχα την τύχη να συναντήσω και να συνομιλήσω ένα χρόνο πριν από την δολοφονία του τον μεγάλο Ιταλό στρατηγό Ντελακιέζα, τον οποίον δολοφόνησε κατά τρόπον φρικτό η μαφία. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι η χαλαρή δημοκρατία κάνει πιο ισχυρή τη συμμορία. Αυτό το οποίο φοβάμαι σήμερα περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι ο έντονα διαδι... διαδιδόμενος στον κόσμο συμμοριτισμός. Πριν από 15 χρόνια είχα πει εδώ προσκεκλημένος τότε από τον κύριο Δημινά και από τον κύριο Σταμάτη ότι μέλλον είναι το παρελθόν που μπαίνει από άλλη πόρτα. Αλλά το παρελθόν δεν είναι πάντοτε καλός επισκέπτης. Δεν είναι πάντοτε μια γη της επαγγελίας. Μπορεί να είναι σόδομα και γόμορα. Όποιος είδε φέτος την ταινία γόμορα μπορεί να καταλάβει κάτι και να εννοήσει αυτά τα οποία προσπάθησα να πω ότι σήμερα οι πιο καλά οργανωμένες οικογένειες μέσα σε εισαγωγικά είναι οι διάφορες μαφίες, είναι οι διάφορες καμόρες και όχι φυσικά οι οικογένειες με τις οποίες ζήσαμε ή με τις οποίες ζήσαμε εμείς με τα οποιαδήποτε ψεγάδια τους. Βέβαια σήμερα ζούμε σε έναν άλλο καιρό αλλά επανερχόμενο στο παρελθόν θα ήθελα να σας πω ότι εμένα προσωπικά μου θυμίζει την πομπία λίγο πριν από την έκρηξη του Βεσουβίου. Γι' αυτό ας έχουμε όλοι, να βρισκόμαστε όλοι σε ετοιμότητα για να προλάβουμε το κακό που γίνεται εις βάρος της ανθρωπότητας. Τα κέντρα εξουσίας έχουν βαλθεί να καταστρέψουν την οικογένεια για να μπορέσουν να εχμαλωτήσουν πνευματικά, ηθικά, σωματικά τα παιδιά μας και να τα κάνουν έρμεα ενός, αστοπούμε το πούμε, καταναλωτικού πνεύματος, ώστε τα παιδιά να γίνουν πολτός για τη λάσπη του αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλατε κάτι να πείτε, ναι. Βεβαίω. Αυτό το ρόλο μπορεί να παίξει στο μέτρο που η σχολή γονέων έχει και αυτή έναν από αυτού του ρόλου. Βεβαίω, θα έπρεπε και έτσι, και η πολιτεία να κάνει τα μέτρα τη. Ωραία. Μια, απάντηση, μια, απάντηση, μια απάντηση. Ε, Θα ήθελα να σα πω, αγαπητέ κύριε ότι το μάθημα, το μάθημα αυτό που λέγαμε εμείς παλιά αγωγή του πολίτου ή μαθήματα δημοκρατικού πολιτεύματος στηρίζονται σε μία, σε στηρίζεται σε μία βασικά αντιπαιδαγωγική βάση. Μιλάμε για δικαιώματα, όχι όμως για καθήκοντα και υποχρεώσεις. Είπε το πρωί ε, ο κύριος Πανούσης ότι είμαστε 11 εκατομμύρια Έλληνες και έχουμε 11 εκατομμύρια δικαιώματα. Κανείς δεν έχει καμία υποχρέωση. Και για να κλείσω σας λέγω ότι δικαίωμα και καθήκον αποτελούν κλάσμα. Τι κάναμε με τα πολιτευτικά. Αυξήσαμε τον παρονομαστή και μειώσαμε στο ελάχιστο τον αριθμητή. Με αποτέλεσμα το κλάσμα να είναι παθητικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές σήμερα. Και η οικογένεια και τελειώνει αυτή, αυτό το πάνελ εδώ. Η... Α, μια ερώτηση. Γιατί ο χρόνο έχει παρέλει. Μια ερώτηση στον κύριο Πανούση. Ε, επειδή, κύριε Πανούση, ω γεγονό η εγκληματικότητα τα τελευταία 15 χρόνια έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο. Ε, το βλέπουμε καθημερινά, έχει αλλάξει τελείω το τοπίο στη χώρα μα. Ε, πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν κάποια δραστικά μέτρα και αν πρέπει να γίνει, εσείς ε, οι καθηγητές των πανεπιστημίων και εσείς με την ειδικότητα που έχετε ως εγκληματολόγους θα πρέπει να παροτρύνετε κάπως ε, τις κυβερνήσεις γιατί οι πολιτικοί φοβούνται να πάρουν κάποια μέτρα πιο δραστικά για να μην θεωρηθούν ότι δεν είναι πολύ δημοκρατικοί αλλά έτσι όπως πάμε κινδυνεύουμε να μένουμε κλειστοί μέσα στα σπίτια μας Ευχαριστώ πολύ αυτό θέλει ένα συνέδριο. <laughs> Διότι για να συνδυάσει κανένα αυτό που λέμε αντεγκληματική πολιτική, πρέπει να συνδυάσει νομοθετική πολιτική, κοινωνική πολιτική, να βάλει, μέσα, την πρόληψη, την ομοθεσία του, να βάλει την κοινωνική επανένταξη, να βάλει ένα πολλούς θεσμούς. Δυστυχώς, σε ένα νομικό περιβάλλον, το είπε ο πρόεδρος και το ξέρει καλύτερα, δηλαδή χωρίς κανόνες και χωρίς όρια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα διότι είμαστε μέρος του προβλήματος. Κάνουμε λάθος να θεωρούμε ότι είμαστε παρατηρητές του προβλήματος. Είμαστε μέρος του προβλήματος. Όλοι συμμετέχουμε με διαφορετικούς ρόλους στη δημιουργία αυτού του όλα επιτρέπονται, όλα ανεκτά. Έχουμε αφήσει λοιπόν το κράτος δικαίου να ξεχυλώσει και όπως σωστά υπόθηκε όταν το κράτος δικαίου είναι απών, δεν καταλαμβάνεται από πολίτες που τραγουδάνε Θεοδωράκη με γαρίφαλα στα χέρια, καταλαμβάνεται από άλλα συγκροτημένα μορφώματα, που είτε το ονομάζετε παρακράτο, είτε το ονομάζετε μαφία, δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν το αφήσαμε. Και θέλω να πω και μια τελευταία πρόταση από την ευκαιρία. Πάντω, εγκληματικότητα, τι μορφή είναι και πώ με αντιμετωπιστεί, θέλει ένα συνέδριο. Πραγματικά δεν υπάρχουν εύκολε απαντήσει. Ε, οι ειδικοί λένε ότι 15 χρόνια για να εξηγιάνει μια γειτονιά. Το να ένα παγκοσμιοποιημένο και διεθνοποιημένο έγκλημα που λειτουργεί με κανόνε marketing και με κανόνε business είναι δύσκολο πράγμα. Απλώ επειδή μιλάμε για την κοινωνία, θέλω να πω μία πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Να σα πω κάτι. Διεφθαρμένοι υπάρχουν παντού. Και δεν μπορούμε να το προλάβουμε. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Οι διεφθαρμένοι και τιμημένοι. Και έρχονται λοιπόν οι θεσμοί τη δημοκρατία και τιμούν του διεφθαρμένου. Και εκεί που είχαμε δύο διαφορετικέ στήλε και λέγαμε στο παιδί μα ότι κοίτα, εγώ δεν έχω λεφτά, δεν έχω εξουσία. Διότι είμαι στην στήλη, αν θέλετε, πώς να το ονομάσουμε, της ήρεμης, ήπιας, έντιμης ζωής. Ο άλλος τα έχει όλα αυτά, αλλά κοίτα τώρα, δακτυλοδητούμενος είναι. Ξαφνικά βλέπουμε στα μεγάλα κόμματα, στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι διεφθαρμένοι να είναι και τιμημένοι και αν δεν εξηγείς το παιδί σου πώς η διαφθορά είναι τιμή. Και το χειρότερο που έγινε τα τελευταία χρόνια, οι διεφθαρμένοι και τιμημένοι άρχισαν να τιμούν τους έντιμους. Και να πηγαίνουν οι έντιμοι να τιμηθούν εν γνώση τους από του διεφθαρμένους. Ε, δεν λύνεται, δεν λύνεται. Εμείς πάντως, κύριε συνάδελφε, θα τιμήσουμε τους χορηγούς τώρα. <laughs> <laughs> και, και πριν τιμήσουμε τους χορηγούς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εδώ στο πάνελ για την πραγματικά σπουδαία εισφορά τους, να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τους οργανωτές, να πω ότι η οικογένεια είναι χώρος δουλειάς, προσφοράς, παραγωγής υπηρεσιών και αγάπης και δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από μια οικογένεια από την οποία είμαστε απλώς περαστικοί. Και προσωπικά, τα ήθελα βλέποντας, γιατί μετά τα όσα αναφέρατε, ε, η κυρία Τσολάκη, κοίταξα κι εγώ εδώ αυτό το, το έντυπο που λέει πόσες φορές ήρθαμε. Και είδα ότι, χάρη στον κύριο Δημινά, Έχω έρθει και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του πέντε φορές. Oh, oh. Και ευχαριστώ και τον Ιν Πρόεδρο, τον κύριο ε, Κορο, Κορομπίλη oh, oh. Κωνσταντίνο, για την πρόσκλησή του για την έκτη φορά αυτήν που μου έδωσε την ευκαιρία και να σας δω, να δω και γνωστά πρόσωπα εδώ στην Κατερίνη και επίσης να, προ, να, να προεδρεύσω και να προσφέρω ως ε, ε, εισηγητής. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να τιμήσουμε oh, oh. τους χορηγούς. Ο Δημοσθένης είπε «Δίγαρ τους ευπόρους, χρυσίβους αυτούς παρέχειν τις πολίτες». Και ευτυχώς που έχουμε τους χορηγούς, γιατί δεν θα φτάναμε στην σημερινή διημερίδα για τα 20 χρόνια της σχολείας γονέων. Παρακαλείται ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Κορομπίλης, να τιμήσει με έπαινο το Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Αγαθώνικο. Το Δήμαρχο Κατερίνης, κύριο Χιονίδη Σάβα, φυσικά στο πρόσωπό του όλους τους Δημάρχους και πάντοτε το Δήμο Κατερίνης, που είναι ο μέγας χορηγός. Μια διαχρονική τιμή του όλου του τη Μάρκου τη Κατερίδη, τον το Κατερίδη, τον Μενέλα τον Τατζόπουλο, τον Γιάννη τον Αμυρίδη και σήμερα το Σάββατο τον Ιπανίδη, που ήταν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύουμε ακράδαντα ότι και οι επόμενοι δήμαρχοι μετά από 20 χρόνια θα έχουν αυτή την τιμή γιατί έχουμε. Θα φωνάξω κατά πεντάδε κάποια ονόματα και παρακαλώ του χορηγού, όσου βρίσκονται εδώ, να έρθουν να παραλάβουν τον έπαινό του. Τον κύριο Ιωάννη Πόδα από τα αυτοκίνητα Μάζδα. Τον κύριο Πελοπίδα Βαβίλα από την αντίστοιχη ομώνυμη ομόρυθμη εταιρεία. Τον κύριο Προβατίδη Κυριάκο από το βιβλιοπολείο Εκδόση Μάτι. Τον κύριο Νέστορα Νίκο από το βιβλιοπολείο Νέστορα. Την κυρία Μπίλα Αλεξάνδρα από το Συνεχίζω. Τον κύριο Στέφανο Βούλγαρη από την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών. Τον κύριο Χρήστο Βροντινό από την Ομώνυμη Ανώνυμη Εταιρεία. Τον κύριο Ζησόπουλο Κωνσταντίνο από την Δήλωση Οικονομική. Τον κύριο Τζαμακλή, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. Τον κύριο Δραγασιά Δημήτριο από το Στούντιο Φωτογραφίας Δραγασιάς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δριάνιστα, τον κύριο Παπαδόπουλο Ανέστη από το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Πλάτων, την κυρία Λαλούμη Ολυμπία από την Ένωση Ξενοδόχων Παραλίες και τον Σύλλογο Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων. Την κυρία Λαζαρίδου Ζαΐρα από την Ένωση Ποντίων Πιερίας. <σοπίλειο> το Επιμελητήριο Πιερίας. Την κυρία Δαμίδου Πελαγία από το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Τεχνοτρόπιο. <σοπίλειο> το Σεραφείμ Δημήτριο από την Electronect Σεραφείμ. Τον κύριο Γιώγα Ιωάννη από τα καταστήματα All Sport. Τον κύριο Μπερεδίμα Παναγιώτη, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας και τον κύριο Γουριώτη από τα έπιπλα Ιλμόντο. Θα παρακαλέσω και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ερβανίτη, για να επιδώσει τον έπαινο στην κυρία Κλιγκοπούλου Ρεβέκα από το Κέντρο Ξένο Γλωσσών Κλιγκοπούλου, στον κύριο Κόλια Γαβρίλ από την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Κόλιας Βιομηχανικές Πόρτες, τον κύριο Γεωργίου Γεώργιο από τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Υπεργέ Θεοτόκου Σικικιώτησα. Τον κύριο Ξάφη Γεώργιο από τους Ομόνιμους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Τον κύριο Αλεξιάδη από την εταιρεία Opel. Τον κύριο Πασχαλίδη από τα ομώνυμα σούπερ μάρκετ. Τον κύριο Μπατάλα Μιχαήλ από την BR τώρα εργοστάσιο συνθετικών κουφωμάτων. Τον κύριο Μέρμιγκα Χρήστο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κελκυσιωτών Νομού Πιερίας. <Συλίδη> τον κύριο Αγγελίδη Αλέξανδρο από, από το Πολυδιαγνωστικό Κέντρο Πιερίας Αξονικός Τομογράφος. <Συλίδη> τον κύριο Χρήστο Σαμαρά από τις Ασφάλειες Σαμαράς. Τον κύριο Πουρλιώτη Γιώργο, ιδιοκτητών, πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέση Εκπαιδεύσεω. Α, συγγνώμη, Δημήτριο Σαμαρά από τι Ασφάλειε. Τον κύριο Μιλιώτη Ιωάννη από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερία. Την Τράπεζα Κύπρου τον κύριο Σιμεωνίδη Πολύκαρπο από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Πιερίας, τον κύριο Νίκο Μάρα από τα Φροντιστήρια Αγγλικών, από τον Αρτόκοσμα του κύριο Φωτιάδη Κώστα και τους κυρίους Χαλεπλή Ευάγγελο, Τσολακίδη Ηλία και Παπαδόπουλο Γεώργιο. Ευχαριστώ. Αργήσαμε πολύ λίγο, τελειώσαμε επιτυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο 10 με 11 προσέλευση και 11 η τρίτη συνεδρία. Κυρίε και κύριοι, καλή σα νύχτα.